Η μέρα της Πεντηκοστής λοιπόν και μας ηξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να φτάσουμε έως εκείνη την ώρα, αν και υπολείπονται ολίγες ώρες ακόμη, αλλά εμείς πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού ότι θα μας αξιώσει να φτάσουμε τη χαρά εκείνη. Μέσα στην χαρά νομίζω της Εκκλησίας μας υπάρχουν και σημεία τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας. Υπάρχουν σημεία τα οποία εις εμάς είναι άγνωστα και αυτά τα σημεία είναι εκείνα τα οποία εφόσον δεν τα γνωρίζουμε δεν έχουμε και την αίσθηση της ενοχής και δι' αυτό στο σημερινό μας κήρυγμα θα επισημάνουμε μία αμαρτία την οποία ο κόσμος δεν την θεωρεί αμαρτία διότι κρύβεται πίσω από αυτήν την αμαρτία η λεγόμενη χαρά του κόσμου. Ο κόσμος θέλει να χαρίζει τον κόσμο αυτόν. Οι πιστοί θέλουν να χαρούν με αυτήν την αμαρτία και την αγκαλιάζουν χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι αμαρτία της κολάσεως. Διότι ο Κύριος μας τόνισε ότι αυτή η αμαρτία όταν την πράξεις στην ζωή σου έστω και μία φορά ισοδυναμεί με φόνον και ετώνησε ο Κύριος μας ότι όσοι λέγει υποπίπτουν σε αυτήν την αμαρτία δεν βλέπουν την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι φοβερά η αμαρτία αυτή την οποία λησμονεί ο κόσμος και την θεωρεί ως ασήμαντο πράγμα και συνεχίζει σε αυτόν τον κόσμο να το πράττει. Όταν βρίσκεται στη λύπη, δοκιμάζει αυτήν την αμαρτία. Όταν βρίσκεται σε στενοχωρία, δοκιμάζει αυτήν την αμαρτία. Όταν βρίσκεται εις δυσκόλους στιγμάς, δοκιμάζει αυτήν την αμαρτία. Όταν βρίσκεται στο πένθος, δοκιμάζει αυτήν την αμαρτία και νομίζει ότι δι' αυτής της αμαρτίας θα λησμονήσει τον πόνον του. Πλην όμως προσθέτει ακριβώς στην ψυχή του την κόλαση. Και είναι η αμαρτία αυτή, αδερφοί μου, για να σας λύσω την αγωνία σας, η λεγόμενη μέθη. Μέθηση λέγει Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσωση. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μην εγεύθει αυτή την αμαρτία. Παρεπλάνησε ο διάβολος τον άνθρωπο και του λέγει ότι με αυτό το ποτό θα λησμονήσεις τον πόνο σου. Θα λησμονήσεις τις δυσκολίες σου. Και αυτή η μέθη καταλήγει και εις την νάρκωση πλέον και από τα ναρκωτικά βγαίνει εκείνη η απάτη του διαβόλου ότι με εκείνα τα ναρκωτικά βλέπει τον παράδεισο. Ενώ ο διάβολος με αυτά τα ναρκωτικά οδηγεί ψυχές στην κόλαση. Ναρκωτικό είναι λοιπόν η μέθη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενθυμηθούμε από τις μικράς μας ηλικίες μέχρι τη στιγμή αυτής που ακούμε το Θείο Κήρυγμα και να μετρήσουμε, άραγες έχουμε μεθύσει καμιά φορά. Και αν μέθησα το έχω εξομολογηθεί. Διότι ο διάβολος την ώρα που θα κλείσουμε τα μάτια μας εκείνη την ώρα θα παρουσιάσει κάτι το οποίο δεν έχουμε εξομολογηθεί. Και όταν αυτό είναι μπροστά μας πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να προλάβουμε την εξομολόγηση αφενός αλλά και την αποκοπή του αμαρτήματος αυτού.
δηλαδή την αποφυγή. Διότι η Αγία Γραφή λέγει δι' αυτούς οι οποίοι με θείον, ότι πρόκειται περί φοβεράς αμαρτίας, δι' αυτό συμβουλεύει όλους να απέχουν από το ολέθριον αυτό αμάρτημα, να μην βρίσκονται μέσα στην πλάνη, το οποίο ονομάζεται εινοποσία. Αν θυμούμε, ο Θεός να το αναπαύσει ένα πλάσμα, το οποίο είναι εδώ στην ενορία μας, και το οποίο πλάσμα είχε εγκαλύψει χούλα, πλην όμως ήταν πεσμένος μέσα σε αυτό το ολέθριο αμάρτημα. Και το στόμα του πάντοτε έβγαζε μέσα από αυτό μία λέξη, κλιματοζωμόν λέει, θέλω κλιματοζωμόν, και κρατούσε επάνω στη μέση του ένα μπουκάλι γεμάτο από κρασί και γύριζε δεξιά και αριστερά και τέλος απέθανε μέσα σε αυτό το πάθος. Αδερφοί μου, μη με φύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτία, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τον Τιμόθεο, επειδή το φιλάσθενος, και του έλεγε να χρησιμοποιείς λίγο κρασί, του λέγει, δια τον στόμαχό σου και τα σπυκνά σου ασθενίας. Δηλαδή το λίγο αυτό κρασί είναι εκείνο το οποίο ενδυναμώνει τον οργανισμό, βοηθάει στην πέψη της τροφής και δίδει υγεία στο σώμα. Όταν λέμε λίγο κρασί, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάτι ποτηράκια που κερνούμενοι στις εορτές, το λικέρ. Τόσο κρασί θα πεις. Περισσότερο δεν επιτρέπεται. Διότι το πρώτο αυτό κρασί είναι για την υγεία. Εάν βγεις δεύτερον, έρχεσαι σε εφημία, και αν βγεις τρίτον, έρχεσαι στην τρέλα. Οπότε αρχίζουν άλλα κακά, πολύ φοβερά κακά. Και το περισσότερο, λέγει η Αγία Γραφή, ότι αυτό το πάθος είναι έλαιον εναντίον της σαρκός που ανάβηλε. Δηλαδή ένας ο οποίος μεθύει, με τα ταύτα πράττει την αμαρτία. Γι' αυτό πρέπει να είμαι προσεκτικοί πάρα πολύ, διότι η εικόνα του μεθύσου, την οποία προβάλλει η Αγία Γραφή ενώπιό μας, είναι κάτι το πολύ λυπηρό. Η οφθαλμή εκείνου ο οποίος μεθύει γίνονται πελιδνή. Τι σημαίνει? Ο πελιδνός είναι εκείνος ο οποίος μαυρίζει το μάτι του, χάνει το χρώμα, το γλυκί ο οφθαλμός, και αγριεύει πλέον. Δεν μπορεί να δώσει και στο εαυτόν του έλεγχον. Δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Ο κυβερνήτης νους πλέον δεν διατάζει, αλλά διατάζει αμαρτία, στην οποία υποπίπτει ο άνθρωπος χωρίς να το γνωρίζει. Έχει πλέον θορυβώδες εξωτερική ζωή, θορυβώδη. Το εξωτερικό δηλαδή του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο ποιεί στους συνανθρώπους του, στους δίπλα του, στους οικείους του, κάτι το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό. Θορυβώδες λέγει. Και είναι το ύφος του οργήλων. Οργίζεται εναντίον πάντων. Δεν
ελέγχει τον εαυτόν του. Βγάζει από το στόμα του άσεμνα λόγια, εσχρά. Εγείρεται εσωτερικώς στην ικανοποίηση των σαρκικών επιθυμιών, διότι τον παρασύρει αυτό το ποτό, αυτό το αμάρτημα. Και όπως είπαμε προηγουμένως, είναι έλαιον εις την πυρά, λέγει, του σαρκικού πάθους. Τίποτε δεν μπορεί να τον κρατήσει, ημιμόνο ότι θέλει να κορέσει πλέον τα επιθυμία της σαρκός, διότι τον διευθύνει ο διάβολος της μέθης. Είναι ειδικό δαιμόνιο αυτό, όπως είναι το δαιμόνιο της χαρτοπεξίας, είναι και το δαιμόνιο της μέθης, όπως είναι το δαιμόνιο της φιλαργυρίας, είναι και το δαιμόνιο της μέθης, όπως είναι το δαιμόνιο της αδικίας, είναι και το δαιμόνιο της μέθης. Ο καθένας διάβολος κάνει την ειδική του αποστολή. Δεν κάνει ο ένας τη δουλειά του άλλου. Προσέξουμε ότι μπροστά μας υπάρχει ο στρατός. Όσοι επήγατε στους στρατιώτες, ξέρετε ότι ο κάθε ένας είναι εις το πόστο του, εις την υπηρεσία την οποία τον τάζει η πατρίδα. Ο ένας είναι ναύτης, ο άλλος είναι αεροπόρος, ο άλλος είναι μαχητής, ο άλλος είναι στο πεζικό, ο άλλος είναι στα πρώτα τάγματα τα οποία ορμούν εναντίον του εχθρού. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο διάβολος έχει, κάθε ένας διάβολος, την ειδική του αποστολή. Όπως επί παραδείγματι, αν αναφέρομαι, ξέρετε τι φοβερό δαιμόνιο είναι αυτό το οποίο όταν πάει να προσευχηθείς δεν σε αφήνει. Το χειρότερο δαιμόνιο της κολάσεως. Σου μεταφέρει το μυαλό σου εις άλλους τόπους, εις άλλα μέρη. Δεν σε αφήνει. Πιάνεις λίγο να μελετήσεις την Αγία Γραφή, σε μεταφέρει σε άλλους χώρους. Δεν σε αφήνει. Αυτό το δαιμόνιο της κολάσεως είναι φοβερότερο δαιμόνιο, δεν υπάρχει. Διότι δεν θέλει να έχει επικοινωνία το παιδί με τον πατέρα. Η προσευχή είναι επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του. Και κόβει το καλώδιο, όπως το τηλέφωνο το οποίο τηλεφωνούμε, σου κόβει το τηλέφωνο, σου λέει δεν σε αφήνω. Και πρέπει να προσέξουμε ότι στην προσευχή χρειάζεται μεγάλος κόπος, προσπάθεια. Να προσπαθούμε, διότι ο διάβολος φοβάται πολύ την προσευχή. Δι' αυτό και ο Κύριος μας είπε όταν το πλάσμα έχει δοκιμασία από τον δαίμονα, ότι αυτό το δαιμόνιο, λέγει, αυτό το γένος του διαβόλου, λέγει, εν ουδενή εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Αυτήν την προσευχή ο διάβολος την φωνεί, την φοβάται και δεν αφήνει εκείνον που αγωνίζεται να ενωθεί με τον Θεό. Η σωματική κατάπτωση η οποία έρχεται στον Μέθησον είναι φοβερό πράγμα. Παραλύει τελείως, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Μεταξύ δε τούτων των παθών υπάρχει και η οικονομική εξαθλίωση. Δηλαδή μπορεί να δώσει χρήματα και να μην ξέρει πόσα δίδει την ώρα που είναι μεθυσμένος. Και μετά όταν συνέλθει να λέγει ποιος μου πήρε τα χρήματά μου. Ενώ τα έδωσε ο ίδιος, δεν ξέρει πώς τα έδωκε και δεν ελέγχει τον εαυτόν του. Η αχαλήνωτος κοινοποσία φθείρει τον άνθρωπο και οδηγεί την ψυχή στην κόλαση. Το πάντον χείριστον είναι η πόρωση της συνειδήσεως. Φτάνει σε ένα σημείο, πορώνεται η συνείδηση, σκληραίνεται η συνείδηση και δεν τον αφήνει ποτέ πλέον να δει
την σωτηρία της ψυχής του. Ποιος σκοπετός, λέγει, ποια διένεξης, αποστροφέ από αυτόν ο οποίος είναι μέθησος, τον αποστρέφονται οι πάντες, φλιαρεί αυτός ο οποίος μεθεί και δεν έχει ουδεμίαν ωφέλιαν από αυτό το πράγμα. Οι οπτικές δυνάμεις των ασθενών, λέγει, και τα μάτια του δηλαδή, δεν βλέπουν πλέον. Και εάν τον φέρουμε στην διάνοια μας, θα τον δούμε να περπατεί με τα τέσσερα, να πέσει χάμω και να βάζει τα χέρια του σαν πόδια και να χτυπάει πάνω στους τοίχους, να χτυπάει πάνω στα εμπόδια τα οποία είναι στο δρόμο του και να μην έχει κανένα να τον βοηθήσει, διότι δεν βοηθείται πλέον. Μπορεί να πάει να πέσει στον κρυμνό, μπορεί να πέσει στο λάκκο, μπορεί να πέσει στο αυτοκίνητο που περνά. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτόν του. Ποια κρίση λοιπόν σε αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί το ποτόν για να έρχεται η ευθυμία. Μπορούμε έπειτα να φανταστούμε τον παράδεισο, ότι μπαίνουν η μέθηση μέσα, γι' αυτό είπε ο Κύριος μας. Μέθηση Βασιλείαν Θεού, κληρονομήσωση. Στον παράδεισο δεν θα μπουν αυτοί οι οποίοι είναι εδώ και χασκογελούν στους δρόμους. Στον παράδεισο δεν θα μπουν αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι τούτος ο κόσμος είναι και άλλος δεν υπάρχει. Στον παράδεισο υπάρχουν εκείνοι οι ολίγοι οι οποίοι θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέγει ο Κύριος μας, εάν, λέγει, ο δίκαιος μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανίσετε. Έπειτα ο παράδεισος δεν μπαίνουν μέσα αυτές οι αδυναμίες του καθενός. Στον παράδεισο εισέρχονται οι εκλεκτοί του Θεού, εκείνοι οι οποίοι γονίστησαν για να κόψουν τα ελαττώματά τους, τις αμαρτίες τους. Η δυστυχία του μεθύσου είναι φοβερά. Παρασύρεται ο μέθυσος και ο εινοπότης εις κάθε μία αδυναμία της ζωής αυτής. Δεν είναι απλή συνήθεια αυτή η δυστυχία, είναι κάτι το οποίο κατατυρανεί την ψυχή. Είναι άβυσσος πραγματική, κόλασης ολόκληρος. Δεν είναι περιπέτεια στην οποία αγωνίζεσαι να φτάσεις σε έναν τόπο. Η περιπέτεια σου αυτή είναι θάνατος δια την ψυχή. Δεν διολύστησαν χωρίς να το καταλάβει. Το ήθελε και το έπραξε. Είναι το ίδιο το οποίο ομιλούμε για αυτά τα ναρκωτικά. Ποιος συνάγκασε το παιδί του καθενός να πέσει σε αυτό, μόνος του επήγε. Τον παρέσυρα, γιατί να παρασυρθεί. Τον επλάνησαν, γιατί να πλανηθεί. Έφυγε από το δρόμο του Θεού και έφτασε στην πτώση. Αυτή η πτώση όμως δεν τον ανάγκασε κανείς. Ο διάβολος τη δουλειά του κάνει. Εκείνος υποβάλλει. Εσύ αποφασίζεις. Μην ξεχνούμε ότι κάποτε ένας ζωγράφος ζωγράφησε έναν αγρόν. Και τον αγρόν τον οποίο ζωγράφησε έβαλε μέσα ένα όμορφο σπίτι. Και αφού τελείωσε τον πίνακα, εκάλεσε έναν άλλο ζωγράφο και του λέγει, να μου πεις εδώ σε αυτήν την σκηνή την οποία έχω, αυτήν την εικόνα την οποία έχω, αυτόν τον πίνακα, να μου πεις τι λάθος έχω. Εκοίταξε ο άλλος ο οποίος έκρινε και του λέγει, αδερφέ μου, του λέγει, όλα τα έκανες καλά,
μόνο του λέγει, δεν έβαλε κλειδί επάνω στην πόρτα. Όλα τα έκανες, μόνο ένα κλειδί δεν έβαλες πάνω στην πόρτα της ωραίας αυτής κατοικίας την οποία ζωγράφησες. Και εκείνος ετοιμόλογος απήντησε και είπε, το κλειδί, αδερφέ μου, λέγει, το έχω από μέσα για να ανοίγει ο νοικοκύρης όποιον θέλει. Δι' αυτό να μην πλανόμεθα και να λέμε ότι με παρεπλάνησε, με παρέσυρε ο Α και ο Β. Έχεις καθήκον να μην παραπλανηθείς ούτε να παρασυρθείς. Να ανοίγεις την πόρτα σου εις τον Θεό, ο οποίος χτυπά την πόρτα σου και σου λέει άνοιξέ μου. Θέλω να με βάλεις εμένα στην καρδιά σου, λέγει, και να μην βάλεις κανέναν άλλο. Και εγώ θα ποιήσω μονή μετά του Πατρός μου, λέγει, και του Αγίου Πνεύματος μέσα εις την ψυχή σου. Η κατάπτωση αυτή της μέθης είναι πολύ μεγάλη, στην οποία μόνος του ρίπτει τον εαυτόν του ο μέθησος. Μόνος του. Είναι κατάσταση εξευτελισμού. Εκείνος ο οποίος μεθεί δεν έχει καμία συζήτηση με κανένα, δεν δύναται. Είναι αθλειώτης από τα σωλήγας αθλειότητας τα οποίας έχει ο κόσμος αυτός. Καταντά τον μέθησον να είναι αηδήσεις τους ανθρώπους, να είναι απεχθήσεις τους ανθρώπους, να μην τον θέλει κανείς να τον πλησιάσει και απολάβει μόνος του εκείνα τα οποία σπέρνει. Είναι αυτό το οποίο λέμε, όπως έσπερες, ότι έσπερες θα θερήσεις και όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Αυτό παθαίνει ο μέθησος. Γίνεται αντικείμενο εμπεγμού και χλεβασμού μεταξύ των άλλων ανθρώπων, οι οποίοι όταν τον βλέπω, τον σχολιάζω, τον εμπέζω, τον ηχτήρω και είναι ο άνθρωπος ο οποίος χάνει και την έξωθεν μαρτυρία. Όταν λάβεις πλέον την σφραγίδα του μεθύσου, εάν είσαι παντρεμένος δεν θα παντρέψεις τα παιδιά σου. Διότι ο καθένας που θα έρθει να ζητήσει την κόρη σου ή το γιο σου θα λέει εις το γιο του μεθύσου θα πάω ή εις την κόρη του μεθύσου. Και αυτά είναι τα συμπτώματα τα οποία επακολουθούν μετά από την μέθη. Να εξετάσουμε πόσος χρόνος σπαταλάται εις την ταβέρνα. Πόσοι φόνοι γίνονται στις ταβέρνες. Πόσες πληγές ανοίγονται στις ταβέρνες. Ακούμε κάθε και λίγο ότι κατεβαίνουν στις ταβέρνες, λέγει, με θείο, και όταν μεθύσουμε τα ταύτα επακολουθεί η αίρις, δηλαδή ο τσακωμός, και μετά από αυτό τα χτυπήματα και μετά το χειρότερο ο φόνος. Ενθυμούμε, αδερφοί μου, όταν ήμουν ακόμη σε ηλικία μικρά, περίπου 14 ετών, και συνέβη κάτι το φοβερό εις μίαν ταβέρναν στην Κύπρο. Μέσα στην ταβέρνα βρίσκονται πολλοί και όλοι μεθυσμένοι. Σε μια στιγμή επιτίθεται κάποιος εναντίον άλλου, ο οποίος ήταν και ο αδερφός του εκεί. Και ο αδερφός, για να υπερασπίσει τον αδερφόν του, όπως ήταν μεθυσμένος, βγάζει το μαχαίρι και χτυπά χωρίς να ξέρει ποιον χτυπά. Και μαχαίρωσε τον αδερφό του με 7 παιδιά. Και έμειναν ορφανά
7 παιδιά. Όταν συνήρθε και είδε ότι εσκότωσε τον αδερφό του, ήταν πλέον αργά τα πράγματα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του μεθύσου, αδερφοί μου. Και ήμουνα τότε στην ηλικία να γίνει τη μικρά και θυμούμε αυτό το γεγονός. Δεν είναι μόνο οι ώρες της ταβέρνας οι οποίες σπαταλώνται, είναι και οι ώρες της ναρκώσεως, όσο να περάσει εκείνη η ναρκώση, πόσες ώρες περνούν. Δεν συνέρχεται ευκόλως ο μέθυσος. Τι αναπολογία άραγε θα δώσει ο μέθυσος στον Θεόν δια την άμετρον αυτή σπατάλη του πολυτίμου χρόνου της ζωής του. Διότι έχουμε τις ώρες τις οποίες μας χαρίζει ο Θεός δια μετάνοια. Δεν τις έχουμε για να σπαταλούμε αυτές τις ώρες. Ο δούλος της συνοπωσίας, εκείνος ο οποίος είναι υπόδουλος σε αυτό το πάθος, προσπαθεί να έβρει τρόπους να χορτάσει το πάθος του. Ερωτά, ερευνά, αναζητεί και λέγει, υπάρχει καμιά ταβέρνα εδώ κοντά. Ερωτά τους περαστικούς, οι οποίοι διέρχονται τους δρόμους. Θέλει να έβρει, λέγει, που είναι η ταβέρνα. Η ζωή του είναι μια αναζήτηση ευκαιριών του πότου. Το ποτό. Πού θα γίνει σήμερα το συμπόσιο, και βλέπετε ότι τρέχουν όπου υπάρχουν συμπόσια, τρέχουν γρήγορα για να παραστούν. Ποιον ποτό θα πιούμε, τι σερβίρουν εκεί, λέει. Είναι ακριβώς ο μέθυσος, εκείνος ο οποίος βλέπει τα πάντα βαρέλια να τρέχουν κρασί. Παντού βλέπει το κρασί και νομίζει ότι πρέπει να το πιει όλο, να μην μείνει τίποτε. Αυτά είναι τα ερωτήματα του μεθύσου. Το ποτό, όπως και κάθε πάθος, μαγνητίζει τα αισθήσεις του ανθρώπου, τα ζυναρκώνει και στην συνέχεια άγει και φέρει τον άνθρωπο χωρίς να δύναται να ελέγξει τον εαυτόν του. Όσον καρφώνει κανείς τα μάτια του επάνω στο ποτό, τόσο περισσότερο δουλώνεται σε αυτό το πάθος. Όταν δεν του δώσεις προσοχή, τότε ελευθερώνεσαι. Ο ίνος γίνεται παγίδα ψυχικού ολέθρου και οδηγεί στην τελεία εξαθλίωση του ανθρώπου. Καθιστά τον άνθρωπο ερείπιον ψυχικών και σωματικών. Πολλοί κρατούν αυτό το πάθος όπως κρατάει ο άνθρωπος το γουδοχέρι. Οι νοικοκυρές ξέρετε ότι έχουν στο σπίτι ένα γουδί και κρατούν ένα γουδοχέρι και το χτυπούν. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και ο μέθυσος. Χτυπά τον εαυτόν του όπως η νοικοκυρά χτυπά το γουδί για να λιώσει αυτό το οποίο έβαλε μέσα. Είναι μια εικόνα η οποία παρουσιάζει την γυμνότητα του μεθύσου. Και αυτό το αναφέρει η Αγία Γραφή και λέγει ότι ομοιάζει με αυτήν την εικόνα. Η πνευματική συζήτηση και η ωραία ανάπαυση στην φύση δεν απασχολεί την διάνοια του μεθύσου. Δεν παίρνει δηλαδή ένα μέσο και να βγει στην ύπαιθρον
να δοξάσει τον Θεό με αυτά τα οποία δημιούργησε ο Θεός, να αναπνεύσει τον καθαρό αέρα, να χαρεί. Η διάνοια του δεν αναπαύεται, η καρδία του δεν ησυχάζει και ευρίσκει λύση μόνον εις το ποτό. Είναι φαρμακερό φίδι η μέθη. Είναι, λέγει η Αγία Γραφή, κέραστος. Κέραστος τι είναι? Είναι ένα είδος φιδιού που έχει κέρατα. Τόσο φοβερό είναι αυτό το αμάρτημα της μέθης. Σε δαγκάνει, λέγει, ο κέραστος, το φίδι με τα κέρατα. Παραπλανά τον άνθρωπο, τον οδηγεί τάχατες στην ειδονήν αυτήν του ποτού και την ολίγην απόλαυση την οποία έχει με το ποτό. Η σάρκα του ερεθίζεται, εξανίσταται και γίνεται όμοιος ο άνθρωπος που είναι μέθυσος με το χτίνος, το οποίο ζητεί την ειδονήν. Η διάνοια του ανθρώπου, ο οποίος μεθύει, θολώνεται. Εθόρωσε, λέγει, το μυαλό μου. Γιατί? Διότι πια πολύ κρασί, λέγει. Υποχωρεί και πίπτει. Δεν ξέρει πού θα καταλήξει όταν θα περπατήσει. Κοίταξε την εικόνα του μεθύσου και να διδαχθείς από αυτήν την εικόνα. Να απομακρύνεις δηλαδή το πάθος αυτό. Εκείνος ο οποίος έπεσε στη μέθη για πρώτη φορά δεν φαντάζεται ποτέ ότι θα έφτανε εις Θεού τον κατάντημα. Μπορεί να πίνει ολόκληρα ποτήρια κρασί όταν μεθύσει και να νομίζει ότι είναι νερό. Αυτή είναι η κατάσταση του μεθύσου και αυτό ο διάβολος το επιτυχάνει και πατά το κουμπί του καθενός και πάνω από αυτόν χαίρεται και αγάπεται. Ξεύρω, λέγει, τας αδυναμίας του καθενός σας. Πατώ το κουμπί και εγώ από πάνω χαίρομαι, λέγει. Εσύ υποφέρεις και ο διάβολος γελά. Είναι ο κακούργος, ο οποίος πολύ φοβερό θα είναι το κατάντημα, εκείνο το οποίο ονομάζεται κόλασης, και να ζει αυτός ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κόλαση. Αδερφοί μου, εκείνον το οποίο φοβήθηκα εις τον διάβολο είναι μόνον ένα. Τίποτε άλλο δεν φοβήθηκα. Εκείνον το οποίο με τρόμαξε και το οποίο φαντάζομαι ο Θεός να φυλάει, να πέσεις μέσα σε αυτό, είναι να σε βλέπει ο διάβολος να υποφέρεις και να σε ειρωνεύεται. Την ειρωνία του διαβόλου δεν μπόρεσα να την αντέξω ποτέ. Ολόκληρα χρόνια σε αυτήν τη διακονία δεν φοβήθηκα τίποτε άλλο μόνο την ειρωνία του διαβόλου. Πόσο μάλλον όταν θα έχει στην εξουσία του την κόλαση και να παιδεύει τον κολασμένο, πόσα γέλια θα κάνει. Εάν το φαντάζεται ο μέθυσος, θα απεμακρύνεται από το Ινοπωλείο, όπως ακριβώς θα έφευγε τρέχον και τρομαγμένος από το απειλητικό στόμα της φαρμακεράς εχίδνης του φιδιού. Φεύγε λοιπόν και εσύ το δέλεα της κακής επιθυμίας η οποία σε οδηγεί στην κόλαση. Εγκρύπτη αυτή θανατηφόρο δηλητήριον.
θάνατος αιώνιος, βασανιστικός, αδυσόπιτος. Εάν διαχυθεί το δηλητήριον τούτο και σου κατακυριεύσει την ψυχή, τότε δεν λυτρώνεσαι. Πρόσεξε όταν είναι αρχή να μην πέσεις εις αυτό το πάθος. Η κατάληξη της διασκεδάσεως τη γνωρίζουμε, αδελφοί. Έχουμε πολλά παραδείγματα από πολλούς γάμους οι οποίοι κατέληξαν αντί σε χαρά σε λύπη, διότι μετά από την μέθη οι θερμοέμοι βγάζουν και όπλα πλέον. Βγάζουν τα περίστροφα, βγάζουν τα όπλα και αρχίζουν να χτυπούν. Και πάνω σε αυτήν την πάνω σε αυτό το παραλήρημα έχουμε φόνους οι οποίοι έδωσαν πένθος αντί χαράς. Για να αντιταχθείς εις αυτά τα πάθη, εις αυτά στα σορμάς, χρειάζεται επαγρύπνησης. Εις τους στρατώνες, αδερφοί μου, πάντοτε υπάρχουν πύργοι μέσα στους οποίους υπάρχει ένας φύλακας στρατιώτης, ο οποίος κάνει, λέγει, την ώρα της σκοπιάς, δηλαδή το καθήκον να επαγρυπνεί για εκείνους τους στρατιώτες οι οποίοι κοιμούνται, για να αναπαυθούν. Εάν εκείνος ο φρουρός δεν επαγρυπνεί, τότε ολόκληρο το στράτευμα κινδυνεύει. Και για να είμεθα ασφαλισμένοι πρέπει να είμεθα άγρυπνοι εις τα πάθη τα οποία ανισπύρει ο διάβολος. Όταν η μέθη και το πάθος της αμαρτίας σε κατακυριεύσει, το σώμα σου είναι σχεδόν παράλυτο. Μόνον ο Χριστός δύναται να ελευθερώσει την ψυχή σου από κάθε πάθος. Είναι αυτό το οποίο είπαμε μπλιστάκης και επαναλαμβάνουμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία έρχονται και ζητούν βοήθεια. Αυτά τα παιδιά δηλαδή τα οποία είναι δοσμένα μέσα στην νάρκωση, στα ναρκωτικά. Παιδάκι μου, εάν δεν κόψεις τους φίλους σου να μην τους βλέπεις και αν μείνεις στο σπίτι σου, έχεις γλιτώσει. Εάν βγεις έξω από το σπίτι σου και συναντήσεις τους φίλους σου, δεν γλιτώνεις με τίποτε. Και αν δεν γονατίσεις στον Χριστό να σου κόψει το πάθος σου, μη ζητάς να σου τα κόψουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Ίδρυσαν σωματεία, ίδρυσαν σπίτια ειδικά αποτοξινώσεως. Η αποτοξίνωση όμως δεν έρχεται από πουθενά, είμαι μόνο από τον Θεό. Εάν δεν φύγει το πλάσμα αυτό να πλησιάσει τον Χριστό, δεν πρόκειται ποτέ να δει την ελευθερία. Θα είναι πεσμένος μέσα στο πάθος και τέλος εις τον θάνατον και την κόλαση. Η καλλιέργεια της αρετής είναι αυτή η οποία ακριβώς θα σου δώσει τη σοφροσύνη. Κοιτάξτε τα ναυάγια των κίνδυνων των οποίων έχουν. Το ίδιο ονομάζεται και η μέθη όταν κατακλείσει την καρδία του μεθύσου, όπως εκείνα τα πανύψηλα κύματα βυθίζουν το πλοίο μέσα στον ωκεανό, κατά τον ίδιο τρόπο και ο μέθυσος καταδικάζει την ψυχή του με το πάθος του ποτού. Ο κυβερνήτης νους, ο ανθρώπινος νους, ευρίσκεται μέσα σε έναν κλείδωνα της αμαρτίας, της μέθης. Είναι μέσα στον ζώφων της καταιγίδος.
Είδατε, αδερφοί μου, τα τελευταίες ημέρες αυτό το έθνος το οποίο ονομάζεται Αμερική, πόσον ο Πανάγαθος Θεός έχει δώσει την οργή του σε αυτό το έθνος. Εξαφανίζει ο Πανάγαθος Θεός πόλεις ολοκλήρους. Γίνονται πλημμύρες και καταστροφές σημεία των καιρών. Είναι εκείνα τα οποία ακριβώς παρακολουθούμε, διότι οι πληροφορίες που έρχονται από την Αμερική είναι φοβερές. Να προσέξουμε ότι εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα τα έχουμε και εδώ. Αφού έβαλαν τα παντελόνια στις γυναίκες στην Αμερική, τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε? Έβαλαν και ουράν και στο παντελόνι και στην κεφαλή κέρατα, και τις γλώσσες τους τις κόβουν και τις κάνουν τριγωνικές. Εντός ολίγου χρονικού διαστήματος θα έρθουν και εδώ. Διότι η Ελλάδα είναι το μόνο μιμητικό κράτος του κόσμου. Μιμείται. Θα μείνουν απαρατήρητα αυτά που είπαμε τώρα? Πηγαίνουν στους χειρουργούς, τους κόβουν τις γλώσσες και τους αφήνουν με μία μύτη την οποία βγάζουν από το στόμα τους και ονομάζονται διάβολοι. Αυτά είναι τα φοβερά μαντάτα τα οποία μας έρχονται από την Αμερική. Αδερφοί μου, μεγαλύτερων εξευτελισμών, μεγαλύτερων αποκτήνωση και αηδία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ημιμόνων εις των μέθησων. Όλοι τον σχολιάζουν, όλοι τον εμπέζουν, όλοι τον ειρωνεύονται. Αυτός ο ίδιος πολλές φορές βλέπει και τα κακά του χάλια και λέγει, τι έγινα, πώς κατήντησα. Βλέπει το μαυρισμένο του πρόσωπο, το πληγωμένο του σώμα όταν συνέρθει και διερωτάται πώς το έπαθε. Βλέπει τα λασπωμένα ρούχα του, βλέπει το ανοιγμένο κεφάλι του, βλέπει το ξετίνεγμα της τσέπης του και κλαίει και οδύρεται. Ακούει τας υποδείξεις, τας παρακλήσεις, τας επιτιμήσεις, τας φωνάς των οικείων του και των συγγενών του. Είναι ανέσχετος όμως. Δεν μπορεί να τα καταλάβει. Την επομένη πάλι τρέχει να συναντήσει την παρέα του. «Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλία κακέ», λέγει το Ευαγγέλιο. Όσον και αν χτίζεις, την ώρα που ακούεις το Λόγο του Θεού, τα χάνεις όταν έβρεις κακήν παρέα και μπλέξεις μαζί της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αποτινάξουμε τον ζυγό της αμαρτίας. Μόνον ο Χριστός δύναται να μας απαλλάξει, αδερφοί μου. Όσοι τον επεκαλέστησαν με θερμότητα πίστεως, όχι απλώς απειλάγησαν, αλλά ανέκτησαν και την προτέραν των αθωότητα και αξιοπρέπεια. Ήρθε, αδερφοί μου, να μας αξιώσει ο Θεός μας. Όσοι ακούσαμε το σημερινό κήρυγμα, να μείνουμε πιστοί στον Θεό και να αποτινάξουμε τα πάθη μας. Να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι αναμένοντες την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Αναμένοντες με τα προσευχής θερμής να μας δώσει ο Κύριος μας την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι.
Κύριε, Συ που έστειλες το Πνεύμα Σου το Άγιον εις τους μαθητάς Σου, δώσε και σε εμάς τους αμαρτωλούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος Σου και στήριξε μας εις τον δρόμο Σου, εις τα σεντολά Σου, εις τα σαρετάς, τας οποίας μας οδηγεί μόνον η σοφροσύνη και όχι η αναισθησία του κόσμου τούτου. Μείνομαι θυμών, Άγιε, μείνομαι θυμών, Κύριε, μείνομαι θυμών, Δέσποτα, ότι προς εσπέραν εστίκε και έκλικεν ημέρα. Πλησιάζομαι το τέλος, αδερφοί μου, και τούτο είναι εκείνο το οποίο η Εκκλησία μας φωνάζει και λέγει, «Ιδού ο νυφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσει ραθυμούντα». Ανάξιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τα υπολογίζει αυτά και λέει αυτά είναι παραμύθια. Άστον να λέγει, λέει. Εκείνος τα δικά του λέγει και εμείς τα δικά μας πράττουμε. Αδερφοί μου, η Εκκλησία πάντοτε δίδει το φως στα παιδιά της. Εκείνα τα οποία, εκείνα τα τέκνα της Εκκλησίας τα οποία δέχονται το φως, απολαμβάνουν το φως αιωνίως. Εκείνα τα οποία θέλουν να μένουν στο σκότος, θα κληρονομήσουν το σκότος. Δώησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τα σβουλά σου πληρώσει. Ό,τι επιθυμείς θα πάρεις. Βοήθεια μας.